Ο εφιάλτης που ξύπνησε λίγες μέρες πριν στη Βελγική πρωτεύουσα έφερε μαζί του στην επιφάνεια την απουσία συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, αλλά και το κενό που υπάρχει στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών. Η ασύμμετρη και απρόβλεπτη απειλή που πλανάται σε ολόκληρη την Ευρώπη καθιστά πιο επιβεβλημένη από ποτέ την ενίσχυση όχι μόνο της συνεργασίας των 28 κρατών, αλλά και του συντονισμού των ερευνών. Σημαντικό στοιχείο σε αυτή την προσπάθεια είναι η άμεση και ποιοτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών και ειδικότερα των διοκτικών αρχών και των αρχών ασφαλείας. Η Ευρώπη δεν φαίνεται να μαθαίνει από τα λάθη της, αφού το κενό θα έπρεπε να είχε καλυφθεί προπολού, κυρίως μετά το μαγεγιό του Παρισιού τον περασμένο Νοέμβριο και την πρόσφατη σύλληψη του Σαλάχ Αμπντεσλάμ. Ανταυτού, η απάντηση ήρθε και πάλι από τους τρομοκράτες, οι οποίοι αιματοκύλησαν και τις Βρυξέλλες. Είναι ένα κενό το οποίο παρουσιάστηκε και στα δύο γεγονότα, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, τόσο στο Παρίσι όσο και στις Βρυξέλλες. Και τελικά ο ηθήνων νους ήταν από την ίδια ομάδα. Μετά τα γεγονότα στο Παρίσι και λόγω της εμπλοκής κάποιων Βέλγων σε αυτές τις επιθέσεις, ανέμενε κάποιος ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη και ίσως αποτελεσματικότερη αντίδραση από την βελγική αστυνομία. Την απογοήτευσή τους εξέφρασαν την ίδια ώρα και Κύπριοι ευρωβουλευτές, φιλοξενούμενοι στην εκπομπή «Έχουμε θέμα» του Ράδιο Πρώτο. Η Ελένη Θεοχάρους και ο Κώστας Μαυρίδης έκαναν λόγο για αποτυχία των μηχανισμών ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι πια πολιτικό αλλά κοινωνικό. Μία διαπίστωση την οποία πρέπει να παραδεχτούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αποτυχία των υπηρεσιών ασφάλειας και συλλογής πληροφοριών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο του Βελγίου. Εκείνοι που πρέπει να ντρέπονται αυτή τη στιγμή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικοδόμημα, οι θεσμοί, οι μηχανισμοί ασφαλείας που έπρεπε να λειτουργούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδρασαν ως γενεσιουργές αιτίες για να εκδηλώνονται αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Ο νεοκλής Σιλικιώτης στο ίδιο μήκος κύματος απάντησε και σε όσους Ευρωπαίους ηγέτες έσπευσαν να επικρίνουν την Ελλάδα για ανύπαρκτους ελέγχους στα σύνορα που ευνοούν τις προσφυγικές ροές. Οι Βρυξέλλες έγιναν κέντρο διερχόμενων τρομοκρατών. Δεν μπορούν να ελέγξουν μια συνοικία, το Μόλεμπεκ, μες στις Βρυξέλλες, και αυτό είναι επίσημη παραδοχή του Υπουργού Εσωτερικών του Βελγίου, και επικρίνουν την Ελλάδα, η οποία έχει τόσες δεκάδες νησιά. Όσον αφορά στην Κύπρο, ο Ιωνάς Νικολάου επισήμανε ότι τα μέτρα ασφαλείας επαναξιολογούνται συνεχώς και ενισχύονται στο μέτρο πάντα του δυνατού, αφού όπως τόνισε οι τρομοκράτες έχουν ξεφύγει και ο κίνδυνος δεν είναι πια προβλέψιμος. Στο μεταξύ, ο κλάδος υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας με ανακοίνωσή του διαβεβαιώνει ότι στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου το επίπεδο ασφαλείας είναι υψηλό.